Ακόμη μια δράση θα πραγματοποιηθεί για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Εθνική Επανάσταση του 1821 με τη Δημοτική Χοροδία Κέρκυρα Σαν Τζιάκομο, η οποία σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος θα πραγματοποιήσουν συναυλία τις 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Περιστήριο των Ακτώρων. Μια συναυλία που θα κοστούν σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση αποσπάσματα από την όπερα Ιωάννης Καποδίστριας του συνθέτη Ζορζ Κάτρης, ο οποίος θα παρευρεθεί μάλιστα εκεί. Διάφορα κομμάτια, επαναστατικά θα έλεγα, κομμάτια παλιών συνθετών, κομμάτια σύγχρονων συνθετών. Έχουμε σολίστ και από την χοροδία, έχουμε και μια προσκεκλημένη σολίστ από την Αθήνα, η κυρία Μαρία Κόκα, μια πράγματι σολίστρια. Τι είναι το καινούριο θα έλεγα? Θα κάνουμε ίσως για πρώτη φορά, γιατί δεν έχει παιχτεί ακόμα, για πρώτη φορά αποσπάσματα, μερικά αποσπάσματα βέβαια, από την καινούρια όπερα τον συνθέτη Ζορζ Κάτρη, ο οποίος έχουμε συνεργαστεί και πριν αρκετά χρόνια κάναμε ένα ολόκληρο κομμάτι έργο δικό του. Τώρα αυτό είναι καινούριο και δεν έχει παιχτεί ακόμα στην Ελλάδα. Η όπερα λέγεται Καποδίστρια και όπως λέει ο τίτλος έχει σχέση με τον συμπατριώτη μας, θα έλεγα. Όπως ξέρετε, η Κέρκυρα είναι μια ιδιαίτερη πατρίδα του. Και θα χαρούμε βέβαια στο μέλλον να μας δοθεί ευκαιρία να παιχτεί ολόκληρη την όπερα στην Κέρκυρα. Τα κομμάτια ήδη αυτά που έχουμε λάβει και έχουμε μάθει είναι αρκετά έτσι ενθαρρυστικά, είναι πολύ καλή μουσική, όπως γράφει πάντα ο Ζορζ ο Κάτρης. Ο διευθυντής χοροδίας Άντων Ιβάνοφ δεν έκρυψε και την ικανοποίησή του για το γεγονός πως η συναυλία θα είναι ανοιχτή στο κοινό, καθώς η πανδημία προκάλεσε μεγάλο πλήγμα στον πολιτισμό. Δια μας, Σαν Τζιάκομο, η Δημοτική Χοροδία Σαν Τζιάκομο, αύριο έχουμε μια εκδήλωση και η χαρά μου, γιατί είναι η πρώτη μας εκδήλωση με κοινό για φέτος. Βέβαια κάνουμε για το Πάσχα μια βιντεοσκοπημένη εκδήλωση μαζί με την ορχήστρα Μίκη Θεοδωράκη, όμως είναι μεγάλη χαρά και για τους χοροδούς και για μένα ότι μπορούμε να έχουμε μια πραγματική, θα έλεγα, εκδήλωση όπως τα πριν το καιρό πριν κοροναϊό. Μια εκδήλωση με ακρόαση, και αυτό είναι πράγματι. Πραγματικά μας ανεβάζει και το ηθικό αυτό πάρα πολύ, βέβαια. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα ισχύουν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας κατά της COVID-19, σύμφωνα με την τρέχουσα κοινή υπουργική απόφαση.